Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ το κόμμα της Πρώτης Αθήνας για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Θέλω να αρχίσω με τι νομίζω εγώ ήταν το σημείο καμπής για την δική μας την κυβέρνηση και για την αριστερά. Θεωρώ ότι όταν θα γραφτεί η ιστορία σε 5-10 χρόνια, ότι το Eurogroup του Ιουνίου θα πούνε πάρα πολύ ότι κάτι πολύ σημαντικό άλλαξε εκείνη τη στιγμή. Ήταν το Eurogroup που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, αλλά ήταν και το Eurogroup που υπήρχε μια περιγραφή τι μπορούμε να περιμένουμε για το χρέος, αλλά και τι μπορούμε να περιμένουμε για την έξοδο από το μνημόνιο, από τα μνημόνια. Σας επιθυμίζω ότι παρόλο που οι αντίπαλοι μας λένε ότι τα δεχόμαστε όλα, στην ουσία δεν λένε αυτό, λένε όταν πάνε γρήγορα τα πράγματα τα δίνουν όλα και όταν δεν πάνε είναι ότι καθυστερούμε, οπότε δεν μπορούμε να κερδίσουμε ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Αλλά σας θυμίζω ότι το Μάη στο προηγούμενο Eurogroup δεν το δεχθήκαμε τη συμφωνία που ήταν στο τραπέζι. Δεν δεχθήκαμε αυτή τη συμφωνία για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι έλεγε αυτή η συμφωνία ότι τα μακροπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας θα είναι τουλάχιστον 2%, at least 2%, και νομίζω δεν είναι θέμα ελληνικών αγγλικών, το 3%, το 4%, το 5%, το 15%, το 55% είναι τουλάχιστον 2%. Άρα δεν ήταν καμία δέσμευση. Και αυτή η πρόταση ακύρωνε αυτό που λέμε τον γαλλικό μηχανισμό που προσπαθεί να συνδέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης με το χρέος. Το λένε το γαλλικό μηχανισμό, και παρόλο που εμείς πρώτα είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, για ρήτρα ανάπτυξη, αλλά όπως μου είπε ένας καθηγητής, για να το συνηθίσω μόλις τελείωσα το διδακτορικό μου, Ευκλήδη, σημασία έχει ποιος πει κάτι τελευταίος και όχι ποιος το πει πρώτο. Οπότε έχει παραμείνει ότι ο γαλλικός μηχανισμός. Άρα, αυτή η συμφωνία, είπαμε όχι, δεχθήκαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση να το κλείσουμε το Μάη με αυτό τη συμφωνία. Πάμε στον Ιούνιο, όχι μόνο τώρα λέει μακροπρόθεσμα θα είναι πάνω, αλλά πάντα κοντά στο 2%, αλλά όχι μόνο τώρα έχει νόημα ο γαλλικός μηχανισμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο γαλλικός μηχανισμός τι λέει, ότι όταν μειωθεί η ανάπτυξη μπορεί να πάρεις περισσότερη ελάφρυνση του χρέους. Αν συγχρόνως υπάρχει μια τρίτη μεταβλητή εκεί έξω που είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν υπάρχει αυτή η αυτόματη διόρθωση. Μπορεί ο κάποιος υπουργός, σαν τον φίλο μου τον Wolfgang, να έλεγε και γιατί να πάρετε περισσότερη ελάφρυνση του χρέους, ας πάρετε περισσότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Και το δεύτερο πράγμα που υπήρχε τον Ιούνιο και δεν υπήρχε το Μάη, ήταν ότι λέει ότι στην τελευταία παράγραφο ότι το Eurogroup είναι έτοιμο να βοηθήσει την Ελλάδα με παραπάνω χρηματοδότηση για να μπορεί να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ασφάλειας με δις για να μπορούμε να βγούμε στην αγορά με καβάντζα. Για να μπορούν οι αγορές να δούνε και να υπάρχουν οι αγορές να είναι πολύ καλά, ότι θα έχουμε ένα αποθεματικό που το χτίζουμε εμείς βγαίνοντας από τις αγορές ή παίρνοντας χρήματα από το ESM για να μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να βγούμε από το πρόγραμμα. Υπάρχουν... Όχι, μην το πω αυτό την κακία τώρα, την πω αργότερα την κακία. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης γίνανε 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έγινε είναι ότι βγήκαμε στις αγορές τον Ιούλιο, ξαναβγήκαμε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπου δεν πήραμε καινούρια χρήματα,
αλλά αναδιαρθρώσαμε το χρέος μας για να είναι πιο ελκυστικό στις διεθνείς αγορές και τώρα ξαναβγήκαμε την προηγούμενη Δευτέρα πάλι με μεγάλη επιτυχία. Ο φίλος μου ήταν αυτός που έλεγε ότι καλύτερα είναι για να βγούμε στις αγορές να περιμένουμε να κάνουμε 4-5 μεγάλες ιδιωτικοποίησεις και μετά να βγούμε στις αγορές. Δεν επιβεβαιώθηκε και οι τρεις έξοδοι στις αγορές ήταν εντελώς επιτυχημένοι. Με αυτό χτίζουμε αυτό το απόθεμα για να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Το δεύτερο που έγινε μετά από τη συμφωνία είναι ότι πήραμε πάνω όλοι οι οικονομικοί δείκτες, είτε αυτός ο δείκτης είναι για την ρυθμό ανάπτυξη, είτε είναι για τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές αυξάνονται σε όλους τους τομείς και αυτό είναι κάτι που προβλέπει ότι θα πάμε καλύτερα και το 18-19. Δεν είναι δηλαδή ότι οι εξαγωγές πήγανε καλά σε έναν τομέα και επειδή για κάποιους συγκυριακούς λόγους, αλλά σε όλο το φάσμα των εξαγωγών μας πήγαμε καλύτερα. Και αυτά δεν είναι στα συνήθι, σε αυτό που θα περιμένατε η καλύτερη επίδοση. Δηλαδή είναι και στα μέταλλα, είναι και στα χημικά, είναι και στην ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή η κλασική ελληνική ανάπτυξη. Το τρίτο που έγινε είναι ότι φτάσαμε το στόχο με πολύ μεγάλη ευκολία το 1,75, γι' αυτό μπορέσαμε να δώσουμε ένα μέρισμα. Μας κατηγορούν βεβαίως ότι στοχεύουμε σε αυτό. Στοχεύουμε να έχουμε υπέρβαση του στόχου, που είναι μια παραδομάρα αυτή η κατηγορία. Κανένας υπουργός οικονομικών και καμία κυβέρνηση δεν θα στόχευε σε αυτό, γιατί δεν δημιουργεί καλές οικονομικές συνθήκες, ίσα-ίσα δημιουργεί μεγαλύτερη ύφεση. Ο λόγος που πάντα έχουμε υπέρβαση είναι διτός. Από τη μια μεριά οι θεσμοί πάντα υποτιμούν την απόδοση των μέτρων που παίρνουμε, είτε είναι αυτή η αύξηση της φορολογίας, είτε είναι μείωση κάποιων δαπανών, και από την άλλη δεν παίρνουν υπόψη αυτό που ονομάζουν μη παραμετρικά μέτρα, που είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, λαθρομπόριο, συγγνώμη, για το Σαρδάμ, για το πετρέλαιο. Έλεγα λοιπόν ότι πιάσαμε το στόχο για το πλεώνασμα, για τρίτη και με υπέρβαση, και κλείσαμε την τρίτη αξιολόγηση με πολύ γρήγορο τρόπο. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο. Γιατί η κατηγορία είναι ότι κλείνουμε τις αξιολογήσεις γρήγορα, γιατί τα δίνουμε όλα. Θέλω να κάνω μια ανάλυση της στρατηγικής μας, που θα μας βοηθήσει τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα μας δώσει μια εικόνα τι θέλουμε να κάνουμε μπροστά. Από τότε που έγινε ο συμβασμός του Ιουλίου του 2015, αποφασίσαμε ως στρατηγική της κυβέρνησης να αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε να τα χωρίσουμε, που έχετε ακούσει από μένα πολύ και πολλές πριν, σε τρία καλάθια. Θέλω όμως να τα εξηγήσω αυτά τα τρία καλάθια και να σας πω τι μαθήματα παίρνουμε και πώς πάμε μπροστά. Το πρώτο καλάθι ήταν αυτά τα πράγματα που συμφωνήσαμε μέσα από το συμβασμό. Μερικά θετικά, μερικά αρνητικά. Η ιδέα ενός συμβασμού είναι ακριβώς ότι θα έχει αρνητικά και θετικά. Μάλιστα υπάρχει και η ανατολίτικη άποψη, η ασιάτικη άποψη, ότι κάθε συμφωνία πρέπει να είσαι στεναχωρημένος, γιατί έχεις δώσει κάτι που δεν ήθελες να δώσεις. Δηλαδή, οι Κορεάτες, οι Ιάπωνες, απλώς δεν καταλαβαίνουν τους Ευρωπαίους όταν γίνεται μια συμφωνία και χειροκροτάνε και γελάνε, γιατί λένε, η συμφωνία έχεις δώσει. Στα αρνητικά, προφανώς, ήταν τα ψηλά πλεονάσματα, ήταν κάποιες ιδιωτικοποίησεις, ήταν μειώσεις των συντάξεων. Στα θετικά, δηλαδή σε αυτά που είχαμε συμφωνήσει, ήταν
και μέτρα για τη φοροδιαφυγή και μέτρα για την δημόσια διοίκηση και για την αδειοδότηση των επενδύσεων που γίνεται με καινούριους τρόπους και μη περαιτειακούς τρόπους. Έχει σημασία αυτό, γιατί θα επιστρέψω σε αυτό, κρατήστε το αυτό. Ήτανε δηλαδή πράγματα που θέλαμε κι εμείς να κάναμε. Όταν λέει κάποιος Σόιμπλε ή κάποιος Ντάισεμπλουμ ότι ήταν πιο εύκολα τα πράγματα με τη δική μας κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη, σημαίνει ακριβώς αυτό. Αφού έχεις κάνει συμφωνία και αυτά θα τα κάνεις, να την τηρήσεις. Να την τηρήσεις αυτή τη συμφωνία για να δείξεις ότι είσαι αξιόπιστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τα άλλα δύο καλάθια. Το δεύτερο καλάθι ήταν αυτά που ήταν υποδιαπραγμάτευση. Που ήταν γκρίζες ζώνες αν είχαν συμφωνηθεί τον Ιούλιο του 2015. Και πάλι εκεί, ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, είχαμε αρνητικά και θετικά. Στα αρνητικά βάζω αυτό που έγινε πρόσφατα με τις απεργίες. Στα αρνητικά βάζω πάλι το θέμα των συντάξεων. Στα αρνητικά βάζω την πίεση της απολυτικοποίησης του κράτους, που με μια έννοια είναι καλό, αν είναι το παλιό πελετειακό κράτος και σε αυτό θα επιστρέψω. Απ' την άλλη, έτσι πως διαπραγματεύονται οι θεσμοί, επειδή ακριβώς υπάρχει η νεοφιλελεύθερη άποψη που δεν λέει να αλλάξει, δεν μας προστατεύουν από ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, θεωρώ, με τις μάχες που δώσαμε στο ΤΑΙΠΕΔ, στο ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, στο νέο ταμείο, μία από τις μάχες που χάσαμε ήταν ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε τόσο προστατευτικό δίκτυο όσο θα θέλαμε εμείς, γιατί αυτοί οι θεσμοί, οι μη δημόσιοι, οι δημόσιοι θεσμοί, δεν κινδυνεύουν μόνο από την πολιτική παρέμβαση με την κακή έννοια, αλλά και από ιδιωτική παρέμβαση. Γιατί μια βαθύ πίστη που έχω είναι ότι το κράτος το ελληνικό, αλλά και άλλα κράτη, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ήταν προβληματικά, όχι γιατί ήταν δημόσια, αλλά επειδή δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε αρκετά δημόσια. Ήταν χώρος όπου μπορούσε να παρεμβαίνουν δημοσίως. Ιδιωτικά, ακριβώς το αντίθετο, συγγνώμη, τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στα θετικά της διαπραγμάτευσης θα έβαζα πολύ ψηλά το νόμο Κατσέλη που έγινε μετά νόμος Κατσέλη Σταθάκη, όπου οι παρεμβάσεις εκεί, οι θεσμοί θέλανε να προστατεύονται μόνοι αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ, δηλαδή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή οι πιο φτωχοί, ενώ εμείς το αυξήσαμε αυτό να συμμετέχουν στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη, όπως το λέμε τώρα, και αν έχεις δύο παιδιά, σπίτι μέχρι και 250.000 και εισόδημα πάνω από 30.000, άρα πολύ πάνω από το επίπεδο που είναι το ΚΕΑ, ήταν όλα αυτά που κερδίσαμε στις εργασιακές σχέσεις που ήθελε να επιβάλλει το Δουνουτού ακόμα περισσότερο περιορισμό στον συνδικαλιστικό νόμο, να μην επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις στο τέλος του μνημονίου τον Σεπτέμβρη και άλλα πολλά, εκεί όχι μόνο είναι θετικά, αλλά είναι και πράγματα που δεν θα είχε διαπραγματευτεί ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω σε αυτά που λέω, δηλαδή τα συνδικαλιστικά και το νόμο Κατσέλη Σταθάκη, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτοί που μας λέγανε τότε, όχι τα δύναμα όλα, κλείστε να τελειώνουμε, θα μπορούσαν να είχαν διαπραγματευτεί αυτά τα θετικά. Και το τρίτο καλάθι ήταν το παράλληλο πρόγραμμα που θεωρούσαμε ότι δεν έχουν κάποιο λόγο οι θεσμοί και έπρεπε να το κάνουμε για να αναδείξουμε τι κυβέρνηση είμαστε, τι αξίες έχουμε και τι προσδοκάμε. Εκεί μπορούμε να βάλουμε θέματα αποδικαιωματικά, όπως αυτά που τσαλαγές που γίνανε στις φυλακές, όπως αυτά που έγιναν για τη σεξουαλική ταυτότητα, όπως αυτό που θα έρθει τώρα για τη ιατρική κάναβη. Μπορούμε να βάλουμε κοινωνικά, εργασιακά,
ο νόμος του Υπουργείου Εργασίας που ήταν για την αδήλωτη εργασία, για την απλήρωτη εργασία, μπορούμε βέβαια να βάλουμε και παραγωγικά πράγματα. Όχι μόνο ο νόμος για την κοινωνική οικονομία, αλλά και ο πρόσφατος νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες που πέρασε ο Γιώργος ο Σταθάκης. Θα πρόσθετα εγώ ότι στο τρίτο καλάθι, που είναι πέραν από το στενό μου ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτή την πρωτοβουλία μας να λυθεί το θέμα του Φυρόμ. Γιατί για μας είναι κάτι που δεν το λέμε τώρα, είμαστε αυτή η δύναμη που λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχει λύση αυτό από το 92, δηλαδή το λέμε 20-25 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι ξαφνικά κάνουμε ένα πυροτέχνημα ότι θέλουμε να λυθεί αυτό το πράγμα. Το θέλαμε πάντα, θεωρούσαμε ότι πάντα ήταν μια πολύ αδύνατη θέση να λες στους Θεσσαλονικείς, και είμαι μισός Θεσσαλονικιός από ό,τι ξέρετε, ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι το κέντρο των Βαλκανίων, θα είναι ο κόμβος ενεργειακός, ο κόμβος μεταφορικών και των δρόμων και των σιδηροδρόμων, και ξαφνικά να λες, αλλά θα έχουμε πολύ χάλια σχέση με το βόρεια γείτονα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άρα για μας, στο τρίτο καλάθι, βάζω και τέτοια είδη ζητήματα. Ζητήματα αξιακά, αλλά που συγχρόνως αναδεικνύουν όχι μόνο με τη στενή οικονομιστική άποψη που έλεγε τότε τα 8 χρόνια που κατέπληξαν τον πίστη, δηλαδή τα 8 χρόνια του Σιμίτη, που είχε μια άποψη εισβολή σχεδόν, διείσδυση στη Φυρόμ, αλλά με αυτή την αντίληψη που έχουμε εμείς για τη συνανάπτυξη, που μπορούμε να είναι κορμός αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και άρα είχαμε αυτά τα τρία καλάθια, στα οποία νομίζω δημιουργήσαμε αξιοπιστία προς τους ξένους, δημιουργήσαμε αξιοπιστία προς τις αγορές, και γι' αυτό βγήκαμε, και το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι αν έχουμε δημιουργήσει αξιοπιστία στον ελληνικό λαό και στους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Και το βασικός κορμός της ομιλίας είναι να κοιτάξουμε μπροστά τι σημαίνει να δημιουργήσεις, να κρατήσεις αξιοπιστία με τον ελληνικό λαό και ειδικά τους ανθρώπους που θέλουμε να βοηθήσουμε. Λέμε εμείς ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια. Λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε προληπτική γραμμή πίστωσης. Μια διαφωνία που έχουμε και με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Κατά τη δική μου άποψη το επιχείρημα είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί δεν χρειαζόμαστε προληπτική γραμμή πίστωσης, γιατί ακριβώς το Eurogroup αποφάσισε με τη δική μας συνεισφορά ότι ο τρόπος που θα βγούμε είναι με την καβάντσα, με αυτά τα αποθέματα ασφάλειας που σας είπα, που αποφασίστηκε στο Eurogroup το 2016. Και είναι παλαβομάρα να έχεις δύο μαξιλάρια. Δηλαδή δεν είναι αυτές οι δύο στρατηγικές, δεν είναι συμπληρωματικές, είναι αντικατάστατα. Ή θα έχεις το ένα ή θα έχεις το άλλο. Κανένας σοβαρός δεν θα πρότεινε να έχεις και τα δύο πράγματα. Άρα μπορεί να υπάρχει μια ενισχυμένη παρακολούθηση των δικών μας, όπως υπήρχε και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Κύπρο, αλλά τι θα θέλουμε, αλλά ότι θα έχουμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα έχουμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, και νομίζω οφείλει ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει γρήγορα πώς εμείς θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους βαθμούς. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τους πούμε ότι εμείς θα βγούμε από το μνημόνιο και θα σας πούμε μετά τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει
και για λόγους αξιοπιστίας, αλλά και για λόγους εντιμότητας, να έχουμε μια συζήτηση με τον κόσμο της εργασίας, με τα μεσαία στρώματα, για να ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν από μας μετά από τον Αύγουστο του 2018. Και αυτό το θεωρώ δίνει ένα ρόλο στην κυβέρνηση, στο σχεδιασμό του προγράμματος, δίνει όμως και ρόλο και στο κόμμα και στην κοινωνία, όπως θα προσπαθήσω να σας πείσω αργότερα. Είναι προφανές ότι, όπως σας είπα, ότι το έχω πει πολλές φορές, όχι δεν το έχω πει ακόμα αυτό, ότι δημιουργήσαμε προβλήματα σε ένα κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Πολλές φορές έχω παραξηγηθεί ότι ομολογώ ότι γονατίσαμε τα μεσαία στρώματα. Αυτό που είπα είναι ότι τους έχουμε ζωρίσει για δύο λόγους, όπως σας έχω πει. Ένα, επειδή είχαμε μια απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν μπορώ να φανταστώ μια αριστερά που δεν θα είχε αυτή την απόλυτη προτεραιότητα στην ανθρωπιστική κρίση. Και δεύτερον, ότι μας πήρε καιρός και η δημοσιονομική αναπροσαρμογή, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της φοροδιαφυγής που σας είπα πριν. Άρα, ακριβώς επειδή αυτό που σας είπα πριν, ότι πάντα υπερβαίνουμε το στόχο, επειδή όντως έχουμε καλύτερες εκτιμήσεις από ό,τι έχει το ΔΝΤΟΥ για τα μέτρα, και ακριβώς επειδή τώρα δουλεύουν οι στρατηγικές για τη φοροδιαφυγή, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος τα επόμενα 5 χρόνια, 3,5 δις, που μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο πώς αυτά τα 3,5 δις θα φέρουν φοροελαφρύνσεις για τα μεσαία στρώματα. Αλλά θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος και για αυτή να γίνει μια συζήτηση στο κόμμα και στο κόμμα σχέση με την κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι ο δικός μας ρόλος είναι να δώσουμε έμφαση ότι η βασική μας σχέση με τα μεσαία στρώματα είναι μέσω απομειώσεις φορολογίας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια ιδεολογική μάχη που πρέπει να σηκώσουμε το γάντι της Νέας Δημοκρατίας και να πούμε όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική των νεοφιλελεύθερων, των ρεπουμπλικανών στην Αμερική, όπου η έμφαση ήταν στη μείωση της φορολογίας, στο τέλος τα μεσαία στρώματα την πληρώσανε. Δηλαδή, τους μειώνεις τους φόρους τώρα, μετά δημιουργείται ένα δημοσιονομικό πρόβλημα και ξαφνικά τι θα κάνεις, πρέπει να κόψεις το κοινωνικό κράτος γιατί έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα. Εμείς η στρατηγική μας είναι βεβαίως μετρημένες μειώσεις, που δεν είναι και τόσο μετρημένες, 3,5 δις στα 5 χρόνια στη φορολογία, αλλά πρέπει, αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων, να έχουμε μια άλλη σχέση με τα μεσαία στρώματα. Και άλλη σχέση αρχίζουμε, πιστεύω εγώ, να τη διαμορφώνουμε. Γιατί όταν το Υπουργείο Οικονομίας αλλάζει πώς μοιράζονται τα λεφτά του ΕΣΠΑ και δεν είναι στα μεγάλα έργα και πηγαίνουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό είναι μια αλλαγή κατεύθυνση. Και αν θέλετε, είναι και μια αλλαγή κοινωνικών συμμαχιών. Γιατί άλλες κοινωνικές συμμαχίες κάνεις όταν επενδύεις στα μεγάλα έργα, που πάντα θα χρειάζονται, και άλλα όμως, άλλες κοινωνικές συμμαχίες δημιουργείς όταν πας σε πολύ μικρά επενδυτικά έργα, σε πολύ μικρά project. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το χρηματοδοτείς, αλλά μέσα από νέα εργαλεία βοηθάς μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν και καλύτερα έργα να προτείνουν. Γιατί η Ελλάδα στο προ-κρίσης δεν είχε πρόβλημα χρηματοδότησης. Αυτό που είχε πρόβλημα αρκετά επιλέξιμα έργα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Άλλο παράδειγμα είναι η δανειοδότηση των επενδύσεων. Πώς γινόταν η αδειοδότηση των επενδύσεων μέχρι τώρα?
μέχρι πριν από την κρίση. Γινότανε με διαπροσωπικές σχέσεις. Ερχότανε κάποιος επιχειρηματίας και έλεγε ότι εγώ έχω αυτό ανάγκη, δώσε και σε μένα πάρμα. Έτσι γινόταν το σύστημα. Όλοι οι επιχειρηματίες, μεγάλοι και μικροί, είχαν πρόσβαση στους υπουργούς και στους παραϋπουργούς και στους γενικούς γραμματείς και μπορούσαν να έχουν ένα πιο ευνοϊκό σύστημα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που παρόλο που ήταν στο πρώτο καλάθι αυτό που σας λέω τώρα, είναι ότι κάνει κανόνες για να μην διαμεσολαβούνται οι σχέσεις ανάμεσα σε εμάς και τους μικρομεσαίους μέσα από το πελατειακό σύστημα, αλλά μέσα από κανόνες όπου λέμε ότι η Ελλάδα έχει αυτές τις αναπτυξιακές ανάγκες, ελάτε να σας βοηθήσουμε να είσαστε εσείς οι άνθρωποι που μπορούν να τις εξυπηρετήσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η μάχη εναντίον του πελατειακού κράτους είναι για μένα μια βαθύτατη ταξική πολιτική. Γιατί το πελατειακό κράτος ήταν ο βασικός μηχανισμός που το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μετά από τη μεταπολίτευση, φαντάζομαι και πριν, τα άλλα κόμματα, αλλά τουλάχιστον για να μιλήσουμε μόνο για το πιο πρόσφατο παρελθόν, φτιάνανε τις κοινωνικές συμμαχίες. Και όταν έχεις αυτό που λένε οι κοινωνιολόγοι κάθετες σχέσεις, μεταξύ το κράτος και τον επιχειρηματία, το κράτος και κοινωνικές ομάδες που στο πολιτιακό κράτος, στον κοινωνικό τομέα, ακόμα και για επιδόματα ή συντάξεις που δικαιούσαν έπρεπε να βάλεις μέσον για να τις πάρεις, αυτό επηρεάζει τη δυνατότητα της κοινωνίας να δημιουργήσει οριζόντιες σχέσεις. Μέσα από κοινωνικά κινήματα, μέσα από συνδικάτα, γιατί ο βασικός κοινωνικός μηχανισμός είναι να έχεις τον πάτρονα που έχει κάτι να δώσει και τον πελάτη του πελατειακού συστήματος που θέλει κάτι και δεν θέλει μετά να οργανωθεί οριζόντια, γιατί ο τρόπος να διεκδικήσεις ήταν πάνω κάτω με αυτό το κράτος και όχι κοινωνικά. Άρα το πελατειακό σύστημα, αν μπορείς να το εξουδετερώσεις, εξουδετερώνεις και μια πολύ ισχυρή, ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό εξουσίας και κοινωνικών συμμαχιών. Πάμε τώρα, τι θέλουμε εμείς για να βγούμε από την έξοδο. Σας είπα τι είναι το πλαίσιο, σας είπα γιατί μας βοηθάει αυτό το πλαίσιο να βγούμε με όσο καθαρό τρόπο μπορούμε. Νομίζω όμως ο καλύτερος τρόπος να βγούμε είναι έχοντας υπόψη τις κοινωνικές συμμαχίες που θέλουμε, να μπορούμε να έχουμε το δικό μας σχέδιο και μέσα σε αυτό ένα μεγάλο κομμάτι είναι το παραγωγικό σχέδιο. Το ανακοινωθέν του προηγούμενου Eurogroup μιλάει για μια ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική που πρέπει να παρουσιάσουμε. Τι σημαίνει να έχεις μια ολική, τι σημαίνει η λέξη ολική, ολιστική. Τι σημαίνει ολιστική, σημαίνει ότι το σύνολο είναι παραπάνω από το άρθισμα του επιμέρους μερών. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι σε αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική θα υπάρχουν και μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα δίκτυα και μεγάλα κέντρα, είτε αυτά είναι εναλλακτικής ενέργειας, είτε είναι τρένα και λιμάνια, είτε είναι σε κάποιους άλλους τομείς. Τους 4-5, αν σας ρώταγα, αμέσως θα τους απαντήσατε. Θα απαντούσατε ποιες είναι αυτές. Συγχρόνως όμως, από την άλλη μεριά, έχεις μια οικονομία που έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει και ένα μεγάλο αγροτικό τομέα. Ολιστικό σημαίνει πώς αυτά δένουν μεταξύ τους, πώς δηλαδή προσελκύεις άμεσες ξένες επενδύσεις που δίνουν χώρο σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και αγαθά σε αυτές τις επενδύσεις, πώς τους συνδέεις ότι δεν έχεις ένα πράγμα εδώ εναλλακτικές μορφές ενέργειας και
λιμάνια και δεν έχεις τίποτα που το συνδέει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημαίνει το οριστικό όμως ότι το συνδέεις και με το εκπαιδευτικό σύστημα. Ότι ενσωματώνεις το εκπαιδευτικό σύστημα, ένα κομμάτι σε αυτό, σε κάποιες ανάγκες, σε νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή έχεις μια ροή από την εκπαίδευση στην εργασία. Αυτό που κάνει ο Γαβρόγλου, που θα έχουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, τα καινούργια πανεπιστήμια, διετή προγράμματα που πηγαίνεις από το τεχνικό λύκειο και θα μπορείς να δουλέψεις στην υφαντουργία ή μπορεί να δουλέψεις στην κτηνοτροφία, είναι ακριβώς αυτό. Είναι, συνδέει ποιες είναι οι προτεραιότητες σου με αυτό που θέλεις να κάνεις. Από το αναπτυξιακό σχέδιο, το ληστικό, θα βγουν και χρηματοοικονομικές ανάγκες, αν χρειάζεσαι εκτός τις χρηματοοικονομικές ανάγκες που έχεις τώρα, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα λεφτά που παίρνεις από το σχέδιο το Juncker, από τα ΕΣΠΑ, από που παίρνεις από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τι άλλες ανάγκες έχεις και πώς θα σε αντιμετωπίσεις, τι ρόλο πρέπει να έχει μια κρατική επενδυτική τράπεζα, τι ρόλο μπορεί να έχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες και τα λοιπά. Αυτό είναι που πρέπει να ετοιμάσουμε. Ένα συνολικό σχέδιο, ένα ολιστικό σχέδιο που δείχνει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ελλάδας μπορούν να πάνε πολύ πιο ψηλά από ό,τι υποψιάζονται πολλοί. Συγχρόνως, αυτό το ολιστικό σχέδιο πρέπει να δεθεί και με κοινωνικές προτεραιότητες που έχεις ως αριστερός ή αριστερή. Για παράδειγμα, η επιλογή της Πορτογαλίας όταν βγήκε από το μνημόνιο ήταν να δώσει μεγάλη έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς πρέπει συνολικά να συζητήσουμε, αυτός είναι ο δρόμος που θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στα επιδόματα ανεργίας, θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποια άλλα επιδόματα. Είναι μια συζήτηση που πρέπει από τώρα να ξέρει ο κόσμος της εργασίας και τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε εμείς να απευθυνθούμε, τι μπορούν να περιμένουν από μας. Είναι σίγουρο ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην αγορά εργασίας του 2008. Δηλαδή η αγορά εργασίας του 2008 δεν ήταν κανένας που ήταν στο συνασπισμό ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε κόμματα της αριστεράς που έλεγαν τι ωραία τα πράγματα είναι εκεί. Στην αγορά εργασίας και στον κόσμο μας έχεις δύο τρόπους να παρεμβαίνεις, που θυμίζει λίγο αυτό που λέει ο Κομφούκιος, αν δώσεις ένα ψάρι σε κάποιον, τον κρατάς ζωντανό για μια μέρα, αν το μάθεις πώς να ψαρεύει, το κρατάς ζωντανό για την υπόλοιπη ζωή. Χρειάζεται να δίνεις και επιδόματα. Είναι πολύ μεγάλη η τομή αυτό που έχει γίνει από το Υπουργείο Εργασίας και τη Θεανό Φωτίο για την παιδική φτώχεια. Χρειάζονται όλα αυτά, αλλά συγχρόνως χρειάζονται και μέτρα που ενισχύουν τη θέση των εργαζομένων να μπορούν να διεκδικούν πράγματα. Αυτό είναι που τον κρατάς ζωντανό την υπόλοιπη, δηλαδή η αντιστοιχία προσπαθώ να κάνω. Δηλαδή, όταν μειώνεις την ανεργία, όταν επιστρέφουν οι συλλογικές συμβάσεις, όταν έχεις ένα ισχυρό ΣΕΠΕ και ξέρουν οι επιχειρήσεις ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να βρεθείς ότι δεν τηρείς τους εργασιακούς νόμους, τότε ενισχύεις τη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να μπορούν να διεκδικούν κάτι άλλο. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι ένα project μόνο για την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι και αυτή σε μια σημαντική καμπή. Θα δούμε τι θα δώσει το δημοψήφισμα στο S5 στη Γερμανία και αν θα βγει κυβέρνηση εκεί. Αλλά υπάρχουν μια πολύ σημαντική συζήτηση, αυτό είναι τα καλά νέα, στην Ευρώπη για πολλές αλλαγές, για να υπάρχουν και επενδύσεις σε δημόσια ευρωπαϊκά αγαθά, για να υπάρχει κάποια δημοσιονομική δυνατότητα να δουλεύει σε σταθεροποιητικό τρόπο, να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση.
Αλλά κατά τη δική μου άποψη, η συνεισφορά της δικής μας κυβέρνησης σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι διτή. Και είναι από τη μια μεριά ότι αν αυτές οι αλλαγές δεν μειώσουν την ανισότητα, δεν επηρεάζουν την ανισότητα, τη φτώχεια, τον αποκλεισμό, τότε η Ευρωζώνη θα είναι όσο ευάλωτη είναι τώρα σε 5 χρόνια. Γιατί οι κοινωνικές ανισότητες, η αίσθηση των εργαζομένων ότι ακόμα και στην ανάκαμψη δεν αυξάνονται οι μισθοί και άρα το μερίδιο της εργασίας συνεχίζεται να μειώνεται παντού, είναι αυτό που τροφοδοτεί όχι μόνο και το Κόρμπιν και εμάς, αλλά τροφοδοτεί και μια λαϊκίστικη δεξιά που, έχει που δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ευρωζώνης. Άρα το κοινωνικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Το είπα αυτό σε μια συζήτηση στην νεολαία, που είχαμε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες μέρες και μου λέει ένας σύντροφος από την νεολαία, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να λέμε μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι η ισότητα, όσο και καλό να είναι, είναι η βασική μας ιδέα, γιατί η ισότητα είναι η σοσιοδημοκρατική εμπνεύσεως. Θέλω να σας πω την απάντηση ακριβώς που έδωσα στον σύντροφο και ίσως να το συζητήσουμε. Η απάντηση είναι ως εξής. Ποτέ δεν ξέρεις εκ των προτέρων ποια μεταρρύθμιση δημιουργεί συνθήκες μετασχηματισμού, αλλαγές στην κοινωνία εκ των προτέρων. Και ποτέ δεν είναι η μεταρρύθμιση που μπορεί να το αλλάξει η ίδια που ήταν πριν. Είναι αλήθεια ότι στην ηγεμονία των σοσιαλδημοκρατών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ισότητα ήταν κυρίαρχο κομμάτι της ηγεμονίας τους. Και όντως είχαν αυξηθεί οι μισθοί, είχε μειωθεί η ανισότητα, η διαφορά μισθών μεταξύ κάποιων διευθύνοντα και κάποιων εργαζόμενο σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, όταν εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο στη Βρετανία, ήταν περίπου 7:1 αυτός ο λόγος. Μετά από τη Θάτσερ έγινε 40:1. Νομίζω στην Αμερική είναι πάνω από 1000:1 τώρα. Δηλαδή, για να σας... Το ερώτημα όμως είναι τώρα, γιατί αυτό το σύστημα δεν μπορεί τόσο εύκολα να ενσωματώσει τέτοια απλά και σοσιοδημοκρατικά αιτήματα. Κατά τη δική μου άποψη, αυτή η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Και η άποψή μου είναι ότι είναι πιο ανατρεπτική από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, στη φάση που είμαστε τώρα στον καπιταλισμό, δυσκολεύεται να ενσωματώσει ακόμα και πράγματα που ήταν ευνόητα τη δεκαετία του 60 και του 70. Και άρα τέτοιες αλλαγές μπορούν να έχουν πολύ πιο σημαντική ουσία από ό,τι νομίζουμε. Άρα, πανευρωπαϊκά λέμε ότι ό,τι γίνει, όλες αυτές οι αλλαγές, είσαστε βαθιά ανοιχτωμένοι αν θεωρείτε ότι θα σώσουν την Ευρώπη αν δεν επηρεάσουν αυτό που έχω ονομάσει το κοινωνικό ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι είσαστε βαθιά ανοιχτωμένοι Ευρωπαίοι αν νομίζετε ότι αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν την εμβάθυνση της Ευρώπης σε κατεύθυνση που θα είναι πιο σταθερή αν δεν επηρεάσουν το δημοκρατικό ζήτημα. Γιατί αυτοί που ψηφίζουν Φαράνς και Λεπέν και τον Αυστριακό που ξεχνάω το όνομά του και το Βίλντερς δεν έχουν μόνο κοινωνικά αιτήματα ότι έχουν ξεχαστεί αλλά έχουν μια βαθιά αίσθηση ότι δεν επηρεάζουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές που συζητιούνται πρέπει τουλάχιστον να έχουν την ίδια λογοδοσία και προτιμότερο να έχουν περισσότερο λογοδοσία να μπορούν οι ευρωπαϊκοί πολίτες να αισθάνονται ότι επηρεάζουν. Και τελείωσα με αυτό γιατί νομίζω ότι το πρόγραμμα που πρέπει να πάμε βγαίνοντας, το σχέδιο μάλλον που πρέπει να πάμε βγαίνοντας από την κρίση πρέπει να απαντάει σε αυτή τη δημοκρατική ανάγκη των καιρών μας. Και το πρόγραμμά μας το αναπτυξιακό πρέπει να σχεδιαστεί
γι' αυτό. Δηλαδή το παλιό πρόγραμμα του Σιμίτη στην οκταετία δεν είχε χώρο για συζήτηση και ενσωμάτωση λαϊκών στρωμάτων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στο φτηνό χρήμα των τραπεζών και σε μεγάλα έργα. Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας σε ένα τέτοιο σχέδιο? Μηδενικός. Όταν όμως προσπαθείς να φτιάξεις ένα σχέδιο όπως σας το περιέγραψα εγώ, όπου καταρχάς δημιουργείς ενεργειακές κοινότητες, αυτό δίνει χώρο στο κόμματα και στην τοπική κοινωνία να το διεκδικήσουν αυτό? Γιατί ο παλιός μου καυγάς, και βλέπω και κάποιους συντρόφους εδώ, με αυτό που θεωρούσα το δεξιό κομμάτι του κουκού εσωτερικού, θεωρούσε, είχε, η κριτική μας πάντα ήταν ότι είχε μια νομικήστική άποψη. Φτιάνεις ένα νόμο. Ωραία, εμείς φτιάξαμε ένα νόμο για την κοινωνική οικονομία. Ωραία, φτιάξαμε ένα νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που θα το πάρουν και θα το τρέξουν αυτό το πράγμα? Θα το μεταλλάξουν σε μια πραγματική μια πραγματικότητα όπου εκτός από άμεσες ξένες επενδύσεις, εκτός από τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτός από το τι θα γίνει στο υπερταμείο και στην αναδιάθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων, θα υπάρχουν και άλλοι παραγωγικοί φορείς, είτε μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες ή μέσα από την κοινωνική οικονομία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Όταν κάνεις ένα τέτοιο σχέδιο, όπως κάνουμε εμείς, έχει κάποια έννοια να κάνεις περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Γιατί ακριβώς πρέπει να συζητήσεις ποιες είναι οι ανάγκες σε αυτό το σχέδιο, είτε με την κατάρτιση των εργαζομένων, είτε με τη χρηματοδότηση, αν χρειάζεσαι, εκτός από τις συστημικές τράπεζες και συνεταιριστικές τράπεζες. Ακριβώς το μοντέλο που πρέπει να παρουσιάσουμε είναι ένα μοντέλο που προσκαλεί τους ανθρώπους να έχουν την ενεργητική σημασία. Και μια που το τελευταίο μου σχόλιο ήταν για τη δημοκρατία, δύο λόγια και για το κόμμα μας και πώς παρεμβαίνουμε σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα ως κόμμα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος είχε προσπαθήσει τα πάντα, είτε είχε κάνει πλατείες, είχε κάνει απεργίες, είχε κάνει κοινωνική οικονομία, ανέθεσε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την αριστερή πολιτική. Αυτό μπορεί κάποιος να μου πει ότι ήταν σχεδόν αναπόφευκτο, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Είναι ότι έγινε με αυτό το τρόπο. Και δεύτερον, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις, να δημιουργήσεις κινήματα και κόμμα, να έχει ένα βασικό ρόλο όταν είσαι στην κυβέρνηση. Αυτά τα δύο πρέπει να τα πάρουμε ως δεδομένα, αλλά να πούμε ότι δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να υπάρχει αριστερή πολιτική χωρίς ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, που και συμβάλλει στο πρόγραμμα για να το έχει, να έχει την ιδιοκτησία που θα λέγανε οι θεσμοί, και συμβάλλει στη δημιουργία του προγράμματος, αλλά συγχρόνως μετά έχει την ικανότητα αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει, να το συζητήσει, να το αναπτύξει, να δει προβλήματα. Και όχι μόνο στο στενό οικονομικό πρόγραμμα. Γιατί σας είπα ότι μπορούμε να έχουμε ένα δικό μας εναλλακτικό σχέδιο για την ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει αυτό, τι γίνεται σε μια κοινωνία? Συνεχίζει με αυτό που έχει συνηθίσει. Και τι είναι αυτό που έχει συνηθίσει? Είναι το πελατειακό σύστημα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου των αξιακών μας αρχών ότι αυτό το σύστημα το πελατειακό θα συνεχίζουμε κάθε μέρα να το διαλύουμε. Γιατί αν εμείς
πέστε στην παγίδα να δουλεύουμε και λίγο με αυτό. Είναι άλλο να λες ότι μια μελλοντική κυβέρνηση πρέπει να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορεί να τα λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με το παλιό τρόπο. Και το κόμμα οφείλει να μπορεί να είναι ένα ηθικό πολιτικό φίλτρο που λέει ότι η δικιά μας κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει όλα τα χατήρια, δεν μπορεί να δημιουργήσει όλες τις, να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες, γιατί συγχρόνως έχει και μια σημασία να προωθεί σημαντικότατες δομικές αλλαγές. Ότι όχι μόνο σημαντικότατες δομικές αλλαγές και κανόνες με διαφάνεια που υποστηρίζουμε συγκεκριμένες ομάδες βεβαίως, αλλά όχι με το παλιό σύστημα. Άρα λέω ότι η μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε προσβγαίνοντας από αυτό το πρόγραμμα είναι όχι μόνο τα οικονομικά, εξάλλου δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεστε οικονομολόγους, αλλά το όλο το σχέδιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να αντιμετωπίσει και το κοινωνικό έλλειμμα και το δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν θα είναι εύκολα. Δεν ξέρω αν το παρουσίασα παραπάνω ρόδινα από νομίζω, ότι βγαίνοντας από το πρόγραμμα θα έχουμε και προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και σκαμπανεβάσματα να αντιμετωπίσουμε, και άρα ένας άλλος λόγος γιατί χρειαζόμαστε την κοινωνική γύρωση που μας δίνει ένα κόμμα και την κοινωνική γύρωση που δίνει μια αριστερά που ξέρει συνεχώς να συζητάει με την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.